θέμα τη διάθεση δημοσίου χώρου σε κάποιο κόμμα στις 17 Νοέμβρη. Σαν ανακοίνωση θέλετε κάτι να μας πείτε. Ναι. Με αφορμή την έδρα του Κολλινού, είναι θέμα που θέλω να το βάλω εγώ εκτός ημερήσιας διάθεσης. Ορίστε. Ναι, ναι. Ακούστε. Μισό λεπτό. Θα σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Κοινότητας. Εγώ προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, διαφωνώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω ότι πρέπει να. Κάντε την ανακοίνωσή σας και θα. Με αφορμή την αίτηση κάποιου πολιτικού κόμματος να του παραχωρηθεί η πλατεία της Σπάρτης 17 Νοέμβρη για εκδήλωσή του, μάλλον διανομή τροφίμων, νομίζω, παίρνω την ευκαιρία να σχολιάσω. Η 17 Νοέμβρη αποτελεί ημέρα μνήμης για τον αγώνα ενάντια στη δικτατορία. Έχει αρθεί από μια απλή ημερομηνία σε μια ημερομηνία σύμβολο για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν πρόσκειται σε κανένα κόμμα. Εωρείται υπεράνω όποιου κόμματος και κανένα κόμμα δεν νομιμοποιείται να προσπορίζει το ωφέλη από αυτήν σαν δικό του βιλαέτη. Οι ημέρες της ιστορικής μας μνήμης, οι εθνικές μας επέτειοι σηματοδοτούν κάτι πολύ σημαντικό πέραν της ειδικής σημασίας που έχει η κάθε μία. Μας φέρνουν στη μνήμη κορυφαίες στιγμές της ιστορίας μας. Συντηρούν αυτές τις μνήμες απαραίτητες για τη συλλογική εθνική κοινωνική μας συνείδηση. Χωρίς αυτές τις ας πούμε υπομνήσεις θα χάσουμε το σημαντικότερο, την εθνική μας συνείδηση. Εάν αλλοιωθεί το νόημα αυτών των σημαντικών ημερών της ιστορίας μας, εάν διαστρεβλωθεί ο συμβολισμός τους, καταραίει σταδιακά η συλλογικότητά μας σαν έθνος. Δεν πρέπει σε κανένα κόμμα να επιτρέπεται η κεφαλαιοποίηση αυτών των ημερών για δικούς τους λόγους, είτε για να διακηρύξουν την ιδεολογία τους, είτε για λόγους εντυπωσιασμού και ψηφοθυρίας. Δεν μπορούν οι κομματικοί σχηματισμοί να αλλοιώνουν μνήμες, παραδόσεις, αξίες και τέλος να καταρακώνουν την υπερηφάνειά μας για την κομματική τους προβολή. Δεν επιτρέπεται τη στιγμή αυτή που απειλείται η συνοχή της κοινωνίας μας, που εν πολύ ο κοινωνικός ιστός έχει καταρρεύσει, δήθεν κομματικά ιδεολογήματα να παραχαράσουν την ιστορική μνήμη ενός λαού. Η πολιτική ευθύνη είναι τεράστια. Ας το αναλογιστούν όσοι εμπνέονται από τέτοιους αντεθνικούς ακροβατισμούς για να διατρανώσουν τον δήθεν εθνικισμό τους, αλλά που εν τέλει αποδεικνύουν τον ανθεληνισμό τους. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μου επιβάλλει να ξεχάσω, είτε σε μένα και ακόμα χειρότερα, να ξεχάσουν οι Έλληνες πολίτες συλλογικά τους σταθμούς της ελληνικής δημοκρατίας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποκόψει το ελληνικό έθνος από την ιστορία του, προκαλώντας μια συνολική λύθη των συμβολισμών της κάθε επιτείου που σηματοδοτεί την εξέλιξη της έννοιας Ελλάδα. Καταγγέλλω κάθε τέτοια απόπειρα σαν αντεθνική ενέργεια από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Καταγγέλλω κάθε σχηματισμό που επικαλούμενος τη θεσμική του υπόσταση δρά αήθικα καλύπτοντας έκνομες πράξεις κάτω από το μανδύα της ελληνικότητας. Αποκόπτοντας τις εθνικές μας επιτύχους από τον συμβολισμό τους, εγκληματούμε ενάντια της ελληνικότητας και του ελληνικού ιδεώδους. Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης να αρθεί στο ύψος του ονόματος του Δήμου μας και να αναλάβει την πολιτική ευθύνη της απόφασης που δεν μπορεί να είναι άλλη από τη μη χορήγηση αδείας σε όποιο θεσμικό φορέα και να ζητήσει την παραχώρηση δημοτικού χώρου στις εθνικές μας επιτείους. Λοιπόν, κύριε Μανουσάκη, ακούστε κάτι. Σας επέτρεψε το Προεδρείο να κάνετε μία ανακοίνωση. Δεν κάνατε ανακοίνωση, κάνατε καταγγελία. Δεν έκανα καταγγελία. Ακούστε. Ας σας παρακαλώ. Ποιο καταγγελία, κύριε Πλιώτα. Με συγχωρείτε, διαφωνώ. Κάνατε μία καταγγελία κατά την άποψη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Σχόλιο. Πείτε το πώς θέλετε. Έκανα ένα σχόλιο. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Οι λέξεις έχουν νόημα, κύριε Πλιώτα. Έκανα ένα σχόλιο. Επειδή έχουν νόημα οι λέξεις, θα σας πω λοιπόν ότι καταρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει καμία αρμοδιότητα πέραν του να εκφράσει θέση, να πάρει μία απόφαση. Αυτό είναι η δημοτική κοινότητα. Δεύτερον, θα πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους το αυτονόητο. Η αστική μας δημοκρατία, η οποία εκφράζεται από το 1974 μέχρι σήμερα, εκφράζεται μέσα από πολιτικά κόμματα. Η πολιτικοποίηση, για την οποία όλοι ομιλούμε και θεωρητικολογούμε και ιδεολογικο-πολιτικο ομιλούμε, δεν είναι έξω από την κομματικοποίηση, διότι η πολιτική εκφράζεται μέσα από πολιτικά κόμματα. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ίδρυση των πολιτικών κομμάτων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και για να ιδρύσεις ένα πολιτικό κόμμα, ελέγχεσαι ως προς το καταστατικό σου και από τη δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα που εσείς δεν το ονομάσατε, εγώ δεν το υπερασπίζομαι, αλλά υπερασπίζομαι τα αυτονόητα, που εγώ θα το πω και λέγεται Χρυσή Αυγή. Είναι πολιτικό. Ακούστε γιατί σας το λέω αυτό. Είναι πολιτικό κόμμα, έχει πάρει συγκεκριμένο ποσοστό με την ψήφο του κόσμου, του Έλληνα, σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
Είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και έχει κάθε δικαίωμα, όπως όλα τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, να ζητήσει κατόπιν υποβολής αιτήσεώς του την άδεια για να κάνει χρήση της κεντρικής πλατείας της Σπάρτης. Άλλο αυτό και άλλο το να της δοθεί η χρήση της πλατείας. Σας υπενθυμίζω όμως και κάτι. Αυτά που τώρα αναφέρατε έπρεπε να τα πείτε και την προηγούμενη τετραετία, όχι εσείς βέβαια, αλλά και όλοι οι άλλοι. Όχι, δεν είναι αναβάρωση λογική. Δεν είναι ακούστε, τίποτα, ακούστε, ακούστε. Την προηγούμενη τετραετία λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, δικαίως για εμένα, που είναι και αυτό ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος ζήτησε και επελήφθην προσωπικώς να κάνει εκδήλωση μνήμης για την ημέρα του Πολυτεχνείου στην αίθουσα αυτή. Που συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μπορώ να μέχρι τώρα να κάνω. Να ολοκληρώσω και να μην πείτε. Εδώ λοιπόν του δόθηκε η άδεια. Του δόθηκε η άδεια. Παρά τις όποιες αντιδράσεις εσφαλμένες κατ' εμέ, και έγινε η εκδήλωση. Σήμερα λοιπόν ένα άλλο πολιτικό κόμμα, το οποίο είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, είναι κόμμα της δικής μας αστικής δημοκρατίας, ανεξάρτητος τι πιστεύουν, ζήτησε την άδεια για την πλατεία. Σας λέω λοιπόν ότι έχει επιληφθεί η δημοτική κοινότητα. Η άδεια ζητήθη, από ό,τι ξέρω, για συγκεκριμένη δραστηριότητα, διανομής τροφίμων πρώτον, και για να γίνει και μια ομιλία σε αντιπαραβολή της μνήμης της, για τη γιορτή του Πολυτεχνείου με τη δικτακτορία. Εν πάση περιπτώσει, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο διάβασα κάποιες ανακοινώσεις, είπα και τόνισα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό που θα... δεν έχει αρμοδιότητα πλην όμως... είναι αρμοδιότητα της δημοτικής κοινότητας, όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε τα μηνύματα και το κρίσιμο των καιρών και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο η δημοτική κοινότητα που δεν θα δημιουργήσει θέμα εκ του μειόντος. Ξέρω επίσης ότι έχουν ήδη αποσυρθεί οι αρμόδιοι που υπέβαλαν την αίτηση από την υποστήριξη του αιτήματός τους. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, κρατώ και μία επιφύλαξη, δεν το έχω και γραπτός διατυπωμένο. Όμως θα παρακαλούσα, όχι άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Αυτή η θέση σας να είναι δηλαδή... Κύριε Πλιώτα, φαίνεται δεν ακούσατε τι είπα. Όχι, το άκουσα τι είπατε. Δεν κατανόμασα ακόμα. Το άκουσα τι είπατε, αλλά εν πάση περιπτώσει το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρώ εγώ ότι δεν θα πρέπει να το φέρει σαν θέμα με τη μορφή του κατεπήγοντος το συγκεκριμένο, διότι του δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα από την πραγματική. Κύριε Πλιώτα, μπορώ να απαντήσω σε ορισμένα από αυτά που είπατε. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Ναι, πείτε μου. Καταρχάς, δεν αναφέρομαι σε κόμμα, διότι η θέση μου είναι γενική. Δεν αναφερθήκατε σε συγκεκριμένο. Όχι, δεν είπα κόμμα. Ενώ κάποιο κόμμα. Που ζήτησε κάποιο συγκεκριμένο. Μα οποιοδήποτε και αν είχε κάνει την αίτηση αυτή, το ίδιο θα έλεγα. Δεν θα έλεγα κάτι διαφορετικά, κύριε Πλιώτα. Το είπα πολύ σαφώς. Για οποιοδήποτε κόμμα να εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε εθνική επέτειο. Μάλιστα. Γιατί διαστρεβλώνει την ιστορική μας μνήμη, της οποίας έχουμε ανάγκη για να είμαστε Έλληνες. Καταρχήν το θέμα της εκμετάλλευσης ή όχι δεν το γνωρίζουμε εκ προημίου. Αν ήθελα να εκμεταλλευτεί την επέτειο ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Δεν είναι... Για να προσάπτουμε τέτοια. Δεν είναι τυχαία ότι επελέγει 17 Νοέμβρη και όχι 19. Γιατί να πούμε εκ προημίου ότι δεν εκμεταλλευόταν. Όπως επίσης να απαντήσω στα περί δημοκρατίας, δημοκρατικότατα, βεβαίως, οποτεδήποτε θέλει το κάθε εκλεγμένο κόμμα να του διαθέτουμε χώρο. Αλλά όχι αυτές τις ημέρες. Είτε την 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, 15 Αύγουστο ή οτιδήποτε. Ήταν πολύ σαφές αυτό που είπα, κύριε Πλέον. Δεν είπα να μην διαθέτουμε τους χώρους στα κόμματα. Μετά το παράδειγμα, το παράδειγμα για το ΚΚΕ πρόπερση. Θα σας δώσω, μιλάει να τελειώσω, άλλη μια λέξη να πω. Το παράδειγμα που φέρατε του ΚΚΕ πρόπερση πριν την προηγούμενη τετραετία είναι ασύμμετρο. Γιατί είναι ασύμμετρο, κύριε Μαρκάτη, γιατί. Γιατί αφορούσε ένα κλειστό χώρο. Κύριε Πρόεδρε, ένα κλειστό χώρο. Κύριε Πρόεδρε, ωραία, να σας πω κάτι, κακώς το δώσατε και τότε. Καθόλου ασύμμετρο. Δηλαδή, αν η Χρυσή Αυγή ζητούσε το Δημαρχείο, θα έπρεπε να πούμε άλλα πράγματα. Κακώς το δώσατε και τότε, κακώς το δίνετε και τώρα. Πέραν τούτου, νομίζω ότι είναι τέτοια η σπουδαιότητα του ζητήματος που θα πρέπει οποιαδήποτε απόφαση τη τοπική ενότητα να έρθει και να επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται καμία επιχείρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα απαντήσει η Δημοτική Κοινότητα. Δεν είναι απαραίτητο. Έλα, κύριε Δημαρχέ. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ορίστε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι απαραίτητο. Όχι, βέβαια. Μόνο απαραίτητο δεν είναι εμένα, εγώ το θεωρώ σοβαρό και προτείνω να έρθει. Ορίστε, λοιπόν. Να ολοκληρώσουμε, προτείνω να έρθει. Ελάτε, κύριε Μαρουσάκη, εντάξει. Μήπως δεν υπονοείται, κύριε Μαρουσάκη. Παρακαλώ, δεν συμπαράτε, κύριε Μαρουσάκη. Μισό λεπτό. Η Δημοτική Κοινότητα μπορεί να παραπέμψει. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Είμαστε στις ανακοινώσεις. Δεν κάνουμε συζήτηση. Ορίστε. Ο κύριος Βαλιώτης, ναι, νομίζω πρέπει να μπει θέμα. Μισό λεπτό. Για μισό λεπτό. Σας είπα. Ναι. Αυτά είναι επιθέμα.
Αυτό είναι άλλο. Το ζητάτε δηλαδή να έρθει ως θέμα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα ή το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν με πειράζει. Αυτό ας μιλήσουν και οι άλλοι. Η δημοτική κοινότητα έχει την αρμοδιότητα. Μισό λεπτό, κύριε. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Ησυχία. Η δημοτική κοινότητα έχει την αρμοδιότητα, αν κρίνει ότι το θέμα είναι μείζον, για να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να το φέρει. Αλλιώς πλέον είναι αρμόδια να αποφασίσει αν θα δώσει την άδεια ή όχι. Τι θέλετε, κύριε Βαλιώτη, πείτε. Επί της διαδικασίας, γιατί σας έβαλα στην αρχή δύο θέματα εκτός σημερινής διάταξης και αφορούσε αυτό που είπε ο κύριος Μανουσάκης. Ελάτε, μιλάει ο κύριος Βαλιώτης. Και μάλιστα μιλάει. Εσείς το ανοίξατε ένα διάλογο και οφείλουμε εμείς, μιας και το ζητάγαμε, να συζητηθεί εκτός σημερινής διάταξης. Σαν παράταξη το ζητάμε, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι κατεπήγον το ζήτημα και πρέπει να αποφασίσει. Να το βάλουμε τώρα στη διαδικασία και μετά να τοποθετηθούμε αν πρέπει να γίνει. Και πρέπει να αναλύσουμε το σκεπτικό. Όμως ξεφύγαμε από τη διαδικασία λειτουργίας του Συμβουλίου που είναι οι ανακοινώσεις. Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα, είναι δύο θέματα που θέλω να βάλω εκτός σημερινής διάταξης. Ένα η πλατεία και το άλλο είναι το διδακτήριο. Και μου είπατε μετά τις ανακοινώσεις. Τώρα το ανοίξατε. Πρέπει να τοποθετηθούμε τώρα, να το ανοίξουμε και να το λήξουμε, ή να τελειώσουν οι ανακοινώσεις και να τοποθετηθούμε μετά. Να τελειώσουν οι ανακοινώσεις.